ξεκινήσουμε. Πανοσιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Σοφάδων και Πρόεδρε της Παρκαρδίτσας, κύριοι εκπρόσωποι των βουλευτών του νομού, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, σας καλωσορίζουμε σε τούτη εδώ την ξεχωριστή εκδήλωση στην προσωπική επιστολή του φίλου μας, του Δημήτρη Κουντουράκη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να είμαστε εδώ και να ανταμώνουμε σε μια τόσο όμορφη πνευματική στιγμή ενός ανθρώπου που πέρα από την πορεία του ως διακεκριμένος γιατρός με ένα βιογραφικό, όπως και ο ίδιος είπε, να εξελίσσεται συνεχώς και να μην το προλαβαίνουμε, να μην υπάρχει σταθερότητα στο βιογραφικό του, να υπάρχει και αυτή η ευαίσθητη πλευρά, η ευαίσθητη έκφανση της προσωπικότητάς του που μέσα από μια εξαιρετική προσωπική επιστολή μας συστήνει μια άλλη πλευρά του εαυτού του και των πνευματικών των αισθήσεων. Για την προσωπική επιστολή θα μιλήσει ο κύριος Ανταλαμπίδας, ο Μιχάλης Ανταλαμπίδας, ο δικηγόρος, καρδιτσιώτης, πολύ γνωστός σε όλους σας και ο ίδιος συγγραφέας ενός εξαιρετικού έργου του Project Calcas που είχαμε τη χαρά προ-COVID να το παρουσιάσουμε σε αυτόν εδώ το χώρο, με μεγάλη επιτυχία. Ο συγγραφέας, φιλόλογος και ποιητής, ο κ. Βαγγέλης Δελής, και εκείνος πολυγραφότατος. Και βέβαια, τούτη εδώ την εκδήλωση στηρίζουν το βιβλιοπωλείο Βασιλάκος, η εκδόση Περισπομένη, ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας και η Λέσχη Ανάγνωση και Φιλαναγνωσία του Μορφωτικού Συλλόγου Σοφάδων. Για να ξεκινήσουμε όμως, θα καλέσουμε στο βήμα τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, με την ιδιότητα κυρίως του φίλου και δευτερευόντως αυτή τη φορά, κύριε Τσιάρα, των υπολείπων ιδιοτήτων σας. Σεβαστέ εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όντως, ο μόνος λόγος για να βρίσκομαι εδώ και να χρειάζεται να καταθέσω κάποιες σκέψεις δεν είναι η ιδιότητά μου, δεν είναι αυτή η ιδιότητα του Υπουργού, αλλά η πραγματική σχέση που με συνδέει με τον Δημήτρη τον Κουντουρά. Και επειδή όλοι οι κύριοι του πάνελ είναι άνθρωποι με τους οποίους μεγάλωσα μαζί, συνδέομαι μαζί τους από την παιδική μας ηλικία, δεν ισχύει για σένα, Κατερίνα. Έτσι, δεν είμαστε ειλικρινείς. Είσαι πολύ νεότεροι, δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό και δεν θα υπήρχε λόγος να πω κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι κάποιες φορές στη ζωή καταφέρνουμε να αναδείξουμε μια άλλη πλευρά του εαυτού μας που ήταν κρυμμένη και που συχνά κανείς δεν γνώριζε. Το γεγονός ότι ο Δημήτρης έρχεται σήμερα να παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή και στην Καρδίτσα, είχα την τύχη να βρίσκομαι και στην Αθήνα όταν έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της προσωπικής επιστολής. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που πρέπει να εκτιμηθεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο από την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας. Η δυνατότητα του να γράφει κανείς ποίηση, ποίηματα, είναι νομίζω μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα έκφρασης, σκέψεων, συναισθημάτων. Και βεβαίως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αφήσω στο Βαγγέλη, στο Μιχάλη και στον Τέλη που θα μιλήσουν ενδεχομένως για το βιβλίο. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι οι καρδιτσιώτες πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για τον Δημήτρη τον Κουντουρά. Είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει απολύτως αποδεκτός στην επιστημονική κοινότητα της πρωτεύουσας, στην Αθήνα, και είναι ένας άνθρωπος που με κάθε τρόπο, με κάθε δυνατότητα και με κάθε ευκαιρία αποδεικνύει αυτό που συνήθως ζητάμε από τους συνανθρώπους μας. Με την ιατρική του βεβαίως πρώτα απ' όλα ιδιότητα, αλλά με αυτό που ίδιος κουβαλάει βιωματικά, μεγαλωμένος με αρχές και αξίες που είχαμε την ευκαιρία πολλοί από εμάς και πολλοί που βλέπω εδώ, σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το χώρο, να ζήσουμε, να βιώσουμε και να υιοθετήσουμε για συγκεκριμένους μάλλον λόγους
από την παιδική μας ηλικία, αλλά βεβαίως με μια δυνατότητα επιστημονικής γνώσης, επάρκειας και αποτελέσματος, που πραγματικά μας κάνει να αισθανόμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που ο Δημήτρης, ο Κουντουράς από την Καρδίτσα, καταφέρνει να κάνει αυτά τα σπουδαία πράγματα στην Αθήνα. Σήμερα, μάλιστα, με την ευκαιρία που δίνεται να παρουσιάσει στο καρδιτσιώτικο κοινό και την προσωπική του κατεύθυνση στην ποιήση, νομίζω ότι μας δίνει την ευκαιρία όλοι να τον χαρούμε, να τον απολαύσουμε, να το ευχηθούμε να έχει υγεία και δύναμη σε μια πολύ πραγματικά δύσκολη διαδρομή και βεβαίως αυτό να είναι κάτι το οποίο να έρχεται ως επιστροφή εδώ σε εμάς, στην τοπική μας κοινωνία, να μας κάνει όλους να είμαστε χαρούμενοι και να είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πόσα περισσότερα λόγια μπορώ να πω, αλλά όταν σε αυτό το κοινό βλέπω τόσους ανθρώπους που συνδεόμαστε από μικρά παιδιά και που σήμερα είναι εδώ για σένα, Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, το σημαντικότερο μήνυμα σε μια τέτοια εκδήλωση και στην ευκαιρία της παρουσίασης της προσωπικής σου επιστολής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Πραγματικά σήμερα είναι μια συνάντηση φίλων. Αυτό φάνηκε από νωρίς το πρωί, όταν στον πρωινό μας καφέ κάναμε τη συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει. Αυτό που όλοι καταλάβουμε είναι ότι σήμερα θα είναι μια ζεστή βραδιά μεταξύ φίλων και κατασκηνωτών. Λοιπόν, μια και αναφέραμε για κατασκήνωση, ότι περιφερειάρχης ο κ. Κωστής Ινούσης στο δικό του χαιρετισμό υπήρξε, να μας τα πει και ο ίδιος, μάλλον υπήρξαν κύριε Ινούσιο στην ομάδα, τον είχαν μικρό. Αλλά κοιτάξτε πώς μεγάλωσε. Κύριε Υπουργέ, Άγιε Πατέρα της Εκκλησίας, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, πραγματικά σήμερα είμαστε μεταξύ φίλων. Εγώ τον Δημήτρη τον Κουντουρά είχα την τύχη να τον έχω ομαδάρχη στην χριστιανική κατασκήνωση και βλέπω εδώ μέσα πολλούς ανθρώπους, πολλούς φίλους από αυτή την οικογένεια, την χριστιανική αγωγή. Όπως ομαδάρχη είχα και φίλο τον Κώστα τον Τζιάρα και πολλούς άλλους. Στη συνέχεια εκείνη την περίοδο θυμάμαι τον Δημήτρη όπου βγαίναμε εκεί μετά το πρωινό ξύπνημα και πηγαίναμε να κάνουμε την ανάλυση της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης και πάντα θαύμαζα την πολυπλοκότητα της σκέψης από μια πλευρά και από την άλλη πλευρά την απλότητα του λόγου. Μας παίρνε και τα μηνύματα που έπρεπε να περάσει με πάρα πολύ έτσι, ωραίο τρόπο και αυτό μας έμεινε. Δεν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Δημήτρης παρουσιάζει σήμερα στην Καρδίτσα την ποιητική συλλογή γιατί πραγματικά ο τρόπος που εκφράζεται, ο τρόπος που μιλούσε, ο τρόπος που γράφει και τον παρακολουθώ και στο Facebook είναι εξόχως ποιητικός. Οπότε πραγματικά δεν είναι καμία έκπληξη. Το καρδιτσιώτικο κοινό το γνώρισε, περισσότερο το γνωρίζει σαν ένα επιτυχημένο και διακεκριμένο γιατρό. Είναι ευκαιρία τώρα να γνωρίσουμε και να διαβάσουμε την ποιητική του συλλογή. Να ευχηθώ, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σου, Δημήτρη. Το πάνελ είναι εξαιρετικό, πολυγραφότατο. Είχα την τύχη να διαβάσω και το project Kavkaz του Μιχάλη και, και αρκετά γραφήματα του κυρίου Ντελή. Και είναι πολύ σημαντικό ότι σε στηρίζει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Να ευχηθώ λοιπόν συγχαρητήρια, καλή πορεία στο βιβλίο και αναμένουμε εγώ να το διαβάσω και να δούμε και το επόμενο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος των Πάντων, ο κ. Στάνος Κάρλος και ο πρόεδρος του Περκαρδίτσας, ο οποίος δεν ήταν κατασκευής, δεν ήταν στην ομάδα. Αλλά παίρνουμε και εμείς τις οπαδίτες λίγο να μας πείσουν, γιατί στηρίζουμε και την δική μας λέσχη με την παρουσία της Μέλη. Να καλησπέρα σε εγώ, τη Σεβάνο, σε κύριε Πατέρα, κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι με αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Ειλικρινά, εγώ δεν ήμουν κατασκευής και φίλος, γιατί ήμουν και στο Σοφάδες. Αλλά ο Δήμαρχος Οφάδων, όταν με τη λέσχη ανάγνωσης με την κυρία Σταθοπούλου, μου είπε για το απόψινό. Και βλέποντας και το πάνελ σήμερα, τον κύριο Σπάνια, τον Γιάννη τον Τελή, που ξεκινήσαμε μαζί μια πορεία, εγώ από τη διοικητική και αυτός από το δικό του μετερίζει, θεωρούσα ότι η απόψινή εκδήλωση ενός καρδιτσιώτη και ρωτώντας να μάθω ότι ποιος είναι αυτός ο διακεκριμένος καρδιτσιώτης, δεν υπήρχε τρόπος να μην είναι απόψε εδώ. Να ακούσω, να μάθω, να ακούσουμε τις σκέψεις των ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενο
και να πω ότι τούτος ο τόπος τελικά έχει, είχε και θα έχει μέλλον, γιατί έχει ανθρώπους που τον υπηρετούν. Ανθρώπους που έχουν διακριθεί ο καθένας τη μεριά του στην επιστήμη του, στον τομέα του, και θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τούτο το τόπο για να πάει μπροστά. Για να μην κουράσω, γιατί έχω σήμερα και άλλο λόγο εδώ, εγώ να ευχηθώ καλό τάξη εδώ, να ευχηθώ μέχρι και το επόμενο να είμαστε πάλι ξανά μαζί και υγεία πάνω απ' όλα, για να μπορέσουμε παρουσία και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, για ένα χειμώνα δύσκολο να τον περάσουμε, θεωρώντας ότι μπορούμε. Υπάρχει ελπίδα σε αυτό το τόπο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκάρλο. Ας ξεκινήσουμε με το καλωσόρισμα από τον έναν από τους συνδιοργανωτές μας, από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, τον κύριο Τέλη Σπάνια και αντιδήμαρχο Καρδίτσας. Πρόσωπο του Μητροπολίτη, Υπουργέ, κυρίες και κύριοι τοπικής αυτοδιοίκησης, συνάδελφε, αγαπημένοι συμπολίτες, πραγματικά ο Δημήτρης είναι ένας καλός φίλος. Έχουμε πολλές αναμνήσεις όλοι μαζί, πραγματικά είμαστε μια μεγάλη παρέα. Έχουμε αρχηγούς, υπαρχηγούς, ομαδάρχες μαζί μας από την κατασκήνωση της κερασιάς. Είναι πολύ ωραίες θύμησες όλες αυτές. Ο Δημήτρης κάποια στιγμή, το τελευταίο χρονικό διάστημα, επικοινωνήσαμε, πήρα τηλέφωνο και νόμιζα ότι ήταν μια ομιλία κάτι να κάνουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο. Και βέβαια με έχει εκπλήξει ιδιαίτερα το γεγονός ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο. Φυσικά δεν μπορούσε ο ιατρικός κόσμος της Καρδίτσας να μην είναι εδώ, να μην τον ενισχύσει. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για την πορεία του στην επιστήμη. Όλοι το γνωρίζουμε και εκεί πολυτάλαντος ασχολήθηκε με την παθολογία, με την υπατολογία, με συγκεκριμένα πράγματα. Για το είπα να μην τα αναλύσουμε εδώ. Καθώς επίσης ασχολήθηκε με τον καιρινό, ασχολήθηκε με τη δημόσια υγεία και με πάρα πολλά πράγματα, με την ψυχιατρική και συνεχίζει να ασχολείται με αυτά. Εδώ τώρα παρουσιάζει κάτι καινούριο. Εδώ πρόκειται για ένα έργο ζωής, το οποίο ξεκινάει από τα μικρά του χρόνια που κατέγραφε διάφορες στιγμές που για τον ίδιο ήταν σημαντικές και τις απέδωσε πλέον σε μια ποιητική συλλογή. Την προσωπική επιστολή. Μόνο και μόνο ο τίτλος είναι αρκετά σημαντικός. Μας δείχνει ότι θέλει να προβάλλει το χαρακτήρα του, να μας δείξει τι ακριβώς ένα δικό του πράγμα, ένα δικό του πόνημα που το εκφράζει σε εμάς. Έτσι λοιπόν έχουμε να δούμε αυτή τη στιγμή μια άλλη πτυχή του Δημήτρη, σαν δημιουργό, σαν καλλιτέχνη και σαν ποιητή. Εγώ θέλω να το ευχηθώ να συνεχίσει να μας εκπλήσει τόσο στον ιατρικό κλάδο, όσο και σαν ποιητή, σαν καλλιτέχνη, σαν δημιουργό. Ο ιατρικός κόσμος θα είναι πάντα δίπλα του, καθώς επίσης να το ευχηθώ καλή επιτυχία στο πόνημά του και να συνεχίσει να μας εκκλείσει ευχάριστα. Ο Δημήτρης Κουντουράς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα. Ως μαθητής πέρασε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσα, στο 4ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι παθολόγος-υπατολόγος με σημαντικές μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, συνεργαζόμενος με μεγάλες ιατρικές μονάδες, με έμφαση στην κλινική ιατρική και την τριτοβάθμια διάγνωση και θεραπεία. Κύρια αντικείμενα ενδιαφέροντός του αποτελούν οι υιογενείς υπατήτηδες, η αλκοολική και η μη αλκοολική νόσος του ύπατος, η υπατική νόσος στους ασθενείς με θαλασσεμία, η υπατοπάθεια της κοίησης, ο υπατοκυταρικός καρκίνος, ο μεταβολισμός, η προληπτική ιατρική και η φυσιολογία της γύρανσης. Η μεταφορά των προτύπων ιατρικής ακριβίας στην πράξη και η ανάπτυξη νέων αλγορίθμων διαφορικής διάγνωσης σε συνεργασία με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Από το 2005 έχει συνεισφέρει ως σύμβουλος παθολόγος σε ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έχει σημαντική εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα της ψυχιατρικής και της ασφαλιστικής ιατρικής. Για μία τριετία διατέλεσε ιατρικός διευθυντής κλινικών υπηρεσιών του Ομίλου Βιοιατρική με διοικητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες. Από το 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, το ΚΕΛΠΝΟ, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας και ακολούθως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές εθνικών προγραμμάτων δημόσιας υγείας. Διαβάζει και γράφει ποίηση από πολύ νεαρή ηλικία, αλλά είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό μετά από 44 χρόνια εσωστρέφειας ή προπαρασκευής. Αυτό προς απάντηση στον κύριο Σκάρλο, που είπε ότι περιμένει το επόμενο πόνιμο.
Οπότε αν έκανε 44 χρόνια για το πρώτο, φανταστείτε. Λοιπόν, ο λόγος μας, ξεκινάμε την παρουσίαση, ο Μιχάλης Δελαβίας, στην δική του συζήτηση. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα μιλήσω σαν ειδικός, δεν θα κάνω κριτική. Είναι μια δυνατή δουλειά μου, δεν το δικαίωμα μου αυτό. Έχω πολλές δικαστικές σπουδές, έχω κάποιες λόγια του βιβλίου, αλλά υπάρχει πιο ειδικός από μένα στο πάνελ, ο κ. Δημήτρης, ο οποίος θα σας κάνει μια πιο τεχνική ανάλυση του έργου. Εγώ απλά θα πω δύο λόγια, σαν ένας φανατικός θαυμαστής του Βαλού Δημήτρη. Είχα την τύχη πολλά από τα βήματα που περιλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο αυτό να τα διαβάζω φρέσκα-φρέσκα, μόλις το έχει γράψει, γιατί μου τάσσε εκείνη τη στιγμή μάλιστα με email, τα διαβάζαμε και κουβεντιάσαμε για αυτά. Οπότε από μία έννοια έχω μία πολύ μικρή συμμετοχή στη διαδικασία της και εγώ αυτής της επόμενης της έκδοσης του βιβλίου. Και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Προσωπική επιστολή είναι το βιβλίο μου. Και όπως λέγανε παλιά, η αρχαία, ο Αριστένης, έλεγε αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή, βρίσκομαι τη σοφία ψάχνοντας να βρούμε τι σημαίνουν τα ονόματα. Γιατί λοιπόν προσωπική επιστολή? Επιλέγει ο συγγραφέας ένα από δύο λέξεις, που όμως, αν και είναι μόνο μία μικρή φράση, προσωπική επιστολή. Ο συγγραφέα από την αρχή φαίνεται πως είναι αν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο της ποιητικής συλλογής στο όνομά του, αν δηλαδή συνιστά προσωπική και αν συνιστά επιστολή. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Είναι προσωπική αυτή η επιστολή? Καταφέρνει ο συγγραφέας να δώσει το προσωπικό τόνο στα ποίηματά του? Κατά τη γνώμη μου, όποιος γνωρίζει τον Δημήτρη, αλλά ακόμη και όσοι δεν τον γνωρίζουν, αν διαβάσουν αυτό το βιβλίο, θα διαπιστώσουν ότι βρίσκει από προσωπικά στοιχεία και αναφορές, θα διακρίνουν μέσα σε αυτά τα ποίηματα την προσωπικότητα του συγγραφέα, και στο σημείο αυτό θα ήθελα και να εξάρω το θάρρος και την παρησία του Δημήτρη, ο οποίος δεν δίστασε, δεν φοβήθηκε να εκτεθεί δημόσια μέσα από το βιβλίο του, γιατί πρέπει να γνωρίζετε πως η συγγραφή ενός βιβλίου είναι μια δημόσια έκθεση. Έχοντας συγγράψει και εγώ ένα βιβλίο, σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην διστάσεις και να μην φοβηθείς να εκφραστείς ελεύθερα και να δείξεις το πραγματικό σου εαυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δημήτρης όχι μόνο δεν διστάζει, αλλά αποκαλύπτει τον πραγματικό του εαυτό μέσα στο βιβλίο του, γράφοντας για απόλυτα προσωπικές του εμπειρίες, για τις προσωπικές του απόψεις, για τα προσωπικά του βιώματα, σαν μια κοινογραφία της ζωής του. Πραγματικά αυτό χρειάζεται θάρρος. Άρα λοιπόν σίγουρα το στοίχημα της προσωπικής κερδίζεται. Όσον αφορά την επιστολή, όπως ξέρουμε, επίσης η λέξη δεν είναι τυχαία, θεωρώ, η επιλογή της, γιατί η επιστολή είναι ένα γραπτό κείμενο το οποίο προορίζεται όχι για ίδια χρήση, αλλά είναι απευθυντέο, έχει παραλείπτει. Όπως λέμε στα νομικά, είναι απευθυντέα δήλωση, απευθύνεται σε κάποιον. Το θέμα λοιπόν είναι να καταφέρνει ο Δημήτρης να εκπληρώσει το σκοπό της επιστολής. Ποιος είναι δηλαδή αυτός ο σκοπός? Να επικοινωνήσει με τους αναγνώστες του. Στο σημείο αυτό θα κάνω μια παρένθεση και θα ήθελα να σημειώσω ότι όσον αφορά το σύγχρονο ελληνικό έργο, η γνώμη μου είναι ότι έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι συνήθως χαρακτηρίζεται από μια ομφαλοσκόπηση και από μια εσωτερικότητα, με αποτέλεσμα όταν πάμε να δούμε κάποιο θέατρο ή διαβάζουμε κάποιο βιβλίο ή κάποιο ποίημα, με απλά λόγια να γινόμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το πιστεύω και εσείς το έχετε διαπιστώσει στο ελληνικό έργο. Αυτό λοιπόν που είναι η μεγάλη αρετή του έργου του Δημήτρη, είναι ότι καταφέρνει να εντοπίσει και να αναδείξει τα διάφορα προσωπικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα που έχουμε σήμερα όλοι μας, ταυτόχρονα όμως δίνοντας πάντα κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό ή κάποια θεραπεία, να το πω και λόγω της ιατρικής του ιδιότητας, η οποία προφανώς έχει διαποτίσει την προσωπικότητά του. Άρα λοιπόν, διαβάζοντας τα ποίηματα, τα οποία ασχολούνται με διάφορα θέματα,
Στο τέλος, αυτό που σημαίνει είναι μια αίσθηση αισιοδοξίας, μια αίσθηση ευχάριστη και την οποία καταφέρνει είτε μέσω του χιούμορ, γιατί πάρα πολλά έχουν και το στοιχείο αυτό, είτε μέσω της μιας αισιόδοξης νότας στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι τα ποίηματα αυτά σε βοηθούν. Σε βοηθούν στην καθημερινότητά σου, διαβάζοντας ένα ποίημα σαν ένα χάπι κάθε βράδυ, αν παίρνουμε, θα είμαστε μια χαρά. Οπότε θεωρώ ότι και με την έννοια αυτή έχει καταφέρει λοιπόν να αλληλεπιδράσει με τον αναγνώστη με αυτόν τον τρόπο και έτσι πρόκειται για μια επιστολή, άρα λοιπόν προσωπική επιστολή. Και δύο λόγια, αν με επιτρέπετε, θα πω και για τα, τεχνικά, ας πούμε, τα ποίηματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η συμπίγνωση των ενιών που παρατηρείται στα ποίηματα αυτά, γιατί καταφέρνει μέσα, είναι μικρά ποίηματα γενικώς, μικρά σε έκταση εννοώ, αλλά καταφέρνει μέσα σε λίγες γραμμές να δώσει τόσα πολλά νοήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχοντας μάλιστα καταφέρει να διατηρήσει σε όλα αυτά μία αίσθηση μουσικότητας, η οποία είναι απαραίτητη φυσικά στην ποιητική γραφή, παρά το γεγονός ότι επιλέγει να γράψει τα πιο πολλά ποίηματά του, το μεγαλύτερο μέρος τους, με πεζό λόγο και όχι με έμετρο λόγο, δηλαδή με ρήμα. Η άποψή μου είναι τεχνικά ότι αυτό το να γράφεις σε πεζό λόγο είναι πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να καταφέρεις να διατηρήσεις και να επιτύχεις μια μουσικότητα των λέξεων, χωρίς να ταυτόχρονα να έχεις τη ρήμα που είναι ένα γός και σε βοηθά, ώστε να υπάρχει μια ομοιοκαταληξή. Έτσι είναι πολύ πιο δύσκολο, το οποίο θεωρώ ότι το καταφέρνει. Εν ολίγης, πρόκειται για, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ σημαντική ποιητική συλλογή. Θεωρώ ότι θα το αγαπήσετε όλοι όσοι το διαβάσετε και θα το πάρετε σήμερα, θα το λατρέψετε όπως και εγώ. Και εύχομαι καλό τάξιο Δημήτρη, χαρακτηρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελαβίρα. Είναι πολύ σημαντικό όταν αυτές οι διαπιστώσεις γίνονται και από έναν άνθρωπο που και διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία και ο ίδιος έχει γράψει ένα εξαιρετικό έργο που όσοι δεν το έχετε διαβάσει μπορείτε να το βάλετε στη λίστα με τα προσεχώς. Εμείς το έχουμε πάντα, το λέγαμε το μεσημέρι και με τον κύριο Κουντουρά, το έχουμε στη λίστα των δώρων. Αυτά που πάμε συνήθως τώρα είναι το βιβλίο σας. Είναι και από τα βιβλία σας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Σοντελής, την δική του παρουσίαση. Και ποίηση διαβάζει ο εκπαιδευτικός, σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Γουλής. Τον οποίο τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Το βιβλίο «Προσωπική επιστολή» του Δημήτρη Κουντουρά εξωτερικά είναι ένα ποιοτικό βιβλίο με εξώφυλλο λιτό. Δύο χρώματα μόνο, μαύρο και μπλε. Και ο τίτλος «Προσωπική επιστολή» διφορούμενος, μυστήριος, με πολλές αναγνώσεις. Επιστολή που απευθύνεται στον αναγνώστη, μάλιστα με μια διάθεση επισημότητας ή και ηχεμήθειας, ή μήπως μια επιστολή με προσωπικά βιώματα και σκέψεις που απευθύνονται στον ίδιο τον δημιουργό. Η λέξη «προσωπική», ωστόσο, κρύβει μέσα της αυτό που στην ποίηση είναι το ζητούμενο. Κατάθεση ψυχής, ειλικρίνεια, ενδοσκόπηση. Ευνηδιάζει όμορφα η χρήση πολυτονικού στο βιβλίο. Το πολυτονικό σύστημα μας θυμίζει την αρτιότητα της γλώσσας μας πριν την κατακριούργηση που επέβαλε η κατάργηση των πνευμάτων και της περισπομένης. Ολοκληρωμένες οι λέξεις με το ιστορικό τους φορτίο ως στολίδι να υπηρετεί τη διανόηση. Όμορφες λέξεις, όχι γυμνές. Καθορίζουν τον λόγο, εξυπηρετούν τον ποιητή με σεβασμό και υπάκουα. Σκέψεις. Δίνουν υπόσταση στα μύχια, συναισθήματα και γεννιέται η ποίηση. Η πιο δύσκολη των τεχνών, η πιο λιτή, που δεν χρειάζεται μάρμαρα και χρώματα, όργανα, ήχους και μελωδίες, παρά αυτόφωτη ξεχύνεται από την ψυχή του δημιουργού. Η ελληνική γλώσσα είναι ταυτισμένη με την ποίηση,
και τα ποιήματα του Δημήτρη Κουντουρά αποδεικνύουν με αξιοσύνη πόσο καλά τη γνωρίζει και την πλάθει, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητός, να εμβαθύνει στα νοήματα και να μας αγγίζει. Οι Έλληνες είμαστε ποτισμένοι με το νερό της ποίησης. Όμηρος, Ισίωδος, Σαπφό, Μίμνερμος, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, εκκλησιαστική υμνολογία, κριτική ποίηση, δημοτικά τραγούδια. Ακόμη και τα δύο Νόμπελ που κοσμούν τη σύγχρονη ελληνική διανόηση στην ποίηση απονεμήθηκαν. Είμαστε ποιητικός λαός και σε αυτό βοηθάει η γλώσσα μας. Εύπλαστη, πλούσια, με πλήθος ενιών, συνωνύμων και περιφράσεων, μία γλώσσα που κοσμεί τη σκέψη. Όποτε όμως ανοίγουμε ένα βιβλίο ποίησης, ξεφυλίζουμε την ψυχή του ποιητή. Όσο και αν υπάρχει το τέχνασμα της περσόνας, της πλαστοπροσωπείας ή του ποιητικού υποκειμένου, περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη, ο ποιητής είναι παρόν στα ποιήματά του. Η ποίηση εκθέτει το δημιουργό της, αλλά πρόκειται για μία έκθεση με σεβασμό και συστολή πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο να κοινοποιήσεις τις πιο ευαίσθητες στιγμές σου όταν ανοχήρωτος κατέφυγες στη γραφή. Ο Κώστας Καριωτάκης, το ποίημά του «Είμαστε κάτι», στο οποίο γράφει για τους ποιητές και την πάλη που γίνεται μέσα τους κατά τη συγγραφή ενός ποίηματος, καταλήγει στους στίχους. «Μπερδεύεται στα νεύρα μας όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε». Και ο Κωνσταντίνος Καβάφης, στο ποίημά του «Μελαγχολία ή άσονος», γράφει «Εις σε προστρέχω τέχνη της ποιήσεως που κάπως ξέρεις από γιατρικά. Νάρκης του άλγους δοκιμές». Γιατρικό και καταφύγιο η ποίηση, λοιπόν. Μια μυστική γωνιά που ίσως μας σώσει από το αδιέξοδο. Δοκιμές να απαλύνουμε τον πόνο, έστω προσωρινά, μέχρι να βρούμε μια άλλη λύση. Μα γιατί ο ποιητής να εκθέσει τον εαυτό του? Αυτοπροβολή, αυταρέσκεια ή κάτι πιο ουσιαστικό? Παλεύει μέσα του ο ποιητής με τους δικούς του φόβους. Η ποίηση είναι το φως που δείχνει τα μονοπάτια. Κανείς δεν ξέρει το σωστό δρόμο. Μα η αναζήτηση αρκεί για να φωτίσει για λίγο την ψυχή μας. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε γράψει «Αλλά κάτεχε ότι μονάχα εκείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του θα έχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο». Ο ποιητής πολλές φορές καθυστερεί να εκθέσει το έργο του. Είναι μια αργή διαδικασία διήθησης. Τα ποίηματα του Δημήτρη νομίζω ήταν χρόνια στο κελάρι. Ο στόχος λοιπόν είναι να επικοινωνήσει ο ποιητής, να σωθεί και να σώσει ίσως κάποιους που δεν έχουν τη δική του ιδιαιτερότητα στην αποτύπωση των σκέψεων. Αναζητούν ωστόσο τα μονοπάτια. Θέλει να δώσει τροφή για σκέψη, να δημιουργήσει προβληματισμούς. Ο ποιητής είναι πνευματικός άνθρωπος και εν δυνάμει πνευματικός ηγέτης. Είναι απίστευτη η δύναμη του λόγου ως προς το να αγγίζει ανθρώπους και να περνά μηνύματα. Και πολλοί ποιητές ήταν μπροστά στους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αιώνια σύμβολα αντίστασης. Έπειτα είναι και η δύναμη του ποιητικού λόγου. Η ποίηση είναι η συναισθηματική προσέγγιση των πραγμάτων, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Χρειάζεται πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Η ποιητική λειτουργία της γλώσσας είναι η εκφραστική της πλευρά, όχι η λογική. Χρειάζεται ο δημιουργός να μπορεί να λειτουργήσει με τη μεταφορική χρήση των λέξεων. Τότε όμως οι λέξεις παίρνουν άλλη σημασία. Γίνονται εργαλεία συναισθηματικής διέγερσης. Το συνέστημα χρησιμοποιεί τη λογική για να δηλώσει κάτι πιο σύνθετο και υπερβατικό. Η συμπίκνωση σκέψης και το απόσταγμα σοφίας χρησιμοποιούν ακριβώς έτσι τον λόγο. Ένα λόγο εικονοπλασίας, συγκινησιακής φόρτισης, ο οποίος όμως δύσκολα ερμηνεύεται, παρά επιδρά με το συνειρμό και ευνηδιάζει όμορφα τον αναγνώστη, μα που ξεπερνά έτσι απλά τη λογική. Εδώ λοιπόν έγκυται το μεγαλείο της ποίησης. Όσον αφορά τον δημιουργό, ως απαραίτητα εφόδια θα χαρακτηρίζαμε την πνευματική του καλλιέργεια, τον βαθύ στοχασμό, τη διάθεση επικοινωνίας, την ασχολία του με τα κοινά,
την ικανότητά του να βαδίζει στα σκοτεινά εκείνα μονοπάτια της ενδοσκόπησης με σύντροφο τη μοναξιά, την ηθελημένη ή και την άλλη, τη σκληρή μοναξιά που μας βρίσκει ανοχήρωτος. Χρειάζεται η σιωπή, το σκοτεινό κουκούλι της μεταμόρφωσης, για να γεννηθεί αυτό το ξεχωριστό πλάσμα της ψυχής μας, το ποίημα. Τέλος, στην επικοινωνία που επιδιώκει ο ποιητής χρειάζεται και ο αναγνώστης. Δεν ηχεί με τον ίδιο τρόπο στο μέταλλο του καθενός μας το κάθε ποίημα. Ο καθένας μας είναι ένα ηχείο που αναπαράγει τις σκέψεις μέσα από τη δική του δυναμική και ψυχοσύνθεση. Όλη λοιπόν αυτή η μυσταγωγία, όλη η μαγεία του λόγου, τα καλά κρυμμένα μυστικά μας, οι προβληματισμοί μας, τα πάθη μας, βρίσκονται κάποια στιγμή, ως βιβλίο πια, στα χέρια ανθρώπων αγνώστων σε μας. Εκεί εδράζεται η κρυφή αγωνία του ποιητή. Θα μπορέσει το δικό του αεράκι να τεινάξει τα αρώματα στις άγνωστες ψυχές? Θα φτάσει η δική του προσπάθεια να ενεργοποιήσει τη σκέψη? Είναι αρκετός ο λόγος να ενεργοποιήσει την αδράνεια? Θα ληφθεί το μήνυμα? Όμως από μόνη της η ποίηση είναι μια επαναστατική πράξη και μόνο όταν αποφασίζει κάποιος να κοινοποιήσει τα ποίηματά του έχει κάνει το μεγάλο μετέωρο βήμα. Θέλει θάρρος και τόλμη για να θυμηθούμε τον επαναστάτη ποιητή Ανδρέα Κάλβο που με την ποίησή του προσπάθησε να ξεσηκώσει τους Έλληνες και κυρίως τους φιλέλληνες των μεγάλων δυνάμεων. Η ποίηση είναι πάντα στην υπηρεσία της πατρίδας μας και όλου του κόσμου. Η ποίηση του Καβάφη έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Υπάρχουν παντού καβαφικοί ποιητές που γράφουν στο ύφος του. Δεν έχει όρια λοιπόν η ποίηση και όποιος έχει το χάρισμα οφείλει να το αξιοποιεί. Όταν επομένως φιλομετρώ ένα βιβλίο ποίησης, αναζητώ όλα αυτά τα στοιχεία και τα βάζω στο προσωπικό μου ζύγι. Η προσωπική επιστολή του Δημήτρη Κουντουρά πληρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές και με μεγάλη χαρά ανέλαβα την ευθύνη της παρουσίασής του απόψε σε όλους εσάς που τον τιμάτε με τη δική σας παρουσία στην πόλη όπου γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Αναφέρθηκα πριν λίγο στην ποιητική γλώσσα και τη δύναμη της εικονοπλασίας και των εκφραστικών μέσων. Στο ποίημα αντιστέκομαι, βλέπουμε μία πράξη συνειδητής αντίστασης μετά την πικρή διαπίστωση. Το βιβλίο αρχίζει με αυτό το δυνατό ποίημα που μας κάνει αμέσως να καταλάβουμε πως κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο με μεγάλο ειδικό βάρος. Αντίσταση σε κάθε ψεύτικο και άδειο. Αντιστέκομαι στη σύμπτωση που φιλοδοξεί να γίνει μοίρα. Στη μοίρα που φιλοδοξεί να γίνει ιστορία. Στην άποψη που ισχυρίζεται ότι είναι η ίδια η αλήθεια. Στην αμφισβήτηση που απαιτεί να είναι όλη η ζωή. Στον εγωισμό που εξουσιάζει τον έρωτα. Στον άρτισο που παριστάνει τον Άγιο. Στο λάθος που θέλει να λέγεται δικαίωμα. Στο λίγο που μισεί το πολύ. Στο πολύ που περιφρονεί το άπειρο. Ο ποιητής παρατηρεί και αναδεικνύει στο επίκεντρο τη λεπτομέρεια με μια διεισδυτική ματιά. Την αγάπη και το χάδι. Αυτά εγώ τα λέω νόημα, θα μας πει με μια νοσταλγική χρειά ως χαμηλότονη διαπίστωση. Ο συμπυκνωμένος λόγος της ποίησης που αφαιρεί ως και τα ρήματα και κυριαρχούν τα ουσιαστικά, όπως το λέει και το όνομά τους, ότι αποδίδουν την ουσία, δείχνοντας τη φιλοσοφική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου. Η ματαιοδοξία των ανθρώπων να κοιτούν το εφήμερο τώρα, χωρίς συνείδηση του πριν και του μετά, και να επέρονται μάλιστα για τη δύναμή τους, ενώ εν διακουσία τους βάδιζε και βαδίζει ο χρόνος. Η τύχη είναι ο καθοριστικός παράγοντας στη βραχύβια ζωή μας. Το ποίημα «Νιν και Αΐ» έχει έναν χαμηλόφωνο τόνο που συνδυάζεται με έναν δυνατό σαρκασμό.
μα και ένα νόημα που μας επαναφέρει στην ψυχρή διαπίστωση του χρόνου που περνάει αδυσόπιτα. Ανατριχιαστικά εδώ και αφόρητα τώρα μεγαλουργεί το παρόν. Εν αγνία σου συνήθως, καθώς παραμένεις χρήστης ενός ελάχιστου μέρους της μέρας. Δεν έχω άποψη για τη νύχτα. Έτσι συμβαίνει στα αλήθεια. Έτσι αγγίζεις το παρόν. Όπως δεν βλέπεις ποτέ ένα μεγάλο βράχο σαν έχεις κολλήσει τη μύτη σου απάνω του κι ας στέκει πελώριος και σκληρός ενώπιόν σου, όπως ο θάνατος. Εδώ και τώρα, η ανεπανάληπτη ζωή, μια λεπτή φλούδα χρόνου, μόλις που χωράει ένα ελάχιστο τονικό δικαίωμά σου στη συνειδητότητα. Για την ύπαρξή σου, πάντα αποφασίζουν άλλοι. Πρωτίστως η τύχη. Ακολούθως, όλα όσα υποκρίνονται πως δεν τις μοιάζουν. Τόσες πολλές στιγμές που περνούν και τόσες λίγες αυτές που μένουν για να ζήσουν μαζί σου. Το ίδιο και οι άνθρωποι. Ένα ελάχιστο σημάδι χρόνου είσαι. Ένα μετά το πριν και ένα πριν το μετά. Που δεν τα ορίζεις και δεν σου ανήκουν, αν έτσι νομίζεις. Και επιπόλαια κανονίζεις να λάμψει το μεγαλείο των προγόνων σου και η δόξα των απογόνων σου εν τη απουσία σου συνήθως. Ό,τι ντροπή να επέρεσε ως Κύριος του κόσμου χτινέ δούλε μιας ανύπαρκτης συνέχειας. Σαρκασμός που φέρνει στο νου μας τα ποίηματα του Κώστα Καριωτάκη. Με τη δύναμη της γλώσσας, με έναν άκρο δεικτικό λόγο, ο ποιητής κατακεραυνώνει όλους όσοι, αν και μετριότητες, χρήζονται ικανοί. Με τη σπάνια και ιδιαίτερα δύσκολη τεχνική του ελεύθερου πλάγιου λόγου, εκφράζει την απόλυτη ειρωνία με τον τρόπο που ούτε ο ίδιος, που είναι το αντικείμενο του σαρκασμού, δεν το αντιλαμβάνεται. Τις μάγισσες, τις καίνε οι καθαροί, αυτοί που έδιναν τα χέρια τους. Θα γράψει ο ποιητής δεικτικά. Στο ποίημα Περσεφόνη ακούμε τη σπαραχτική φωνή της μάνας, την τρυφερότητα, την αδικία της ζωής που μοιράζεται. Νομίζω πως εδώ κρύβονται κι άλλα νοήματα πιο σύγχρονα. Να μοιράζεσαι το παιδί σου δεν είναι σωστό ούτε εύκολο. Περσεφόνη, γη μήτρα εγώ, σε βλάστησα. Πώς να σε χάσω, Περσεφόνη μου. Πώς να μπορέσω πίσω, μέσα στα σπλάχνα μου να σε δεχθώ. Αχ, και να γινώσω να ξανά μικρή και να σε καταπιώ σαν σπόρο, όπως σου τραγουδούσα, αγάπη μου, στα αναγνωρίσματα. Πώς να ψηφίσω τον κανόνα της ζωής. Σε γέννησα, χωρίσαμε. Αλλά και πώς αλήθεια είναι δυνατόν να σε μοιράζομαι με αυτόν τον πλούτονα, τον θάνατο τον ίδιο του αποχωρισμού. Πίσω να έρθεις στη μάνα σου, σε μένα, που δεν ένιωσα γυναίκα με του άντρα τη χαρά, αν γίνεται να υπάρχουν τέτοιες. Χείρα του σπέρματος εγώ γελάστηκα. Μη γελαστείς κι εσύ, ως θα σε δήθεν η μεγάλη κυρά του άλλου κόσμου. Και δεν αντέχω τις απουσίες του σκοτάδι. Χωρίς τον ήλιο του προσώπου σου να βλέπω. Και για να μην φορτώσω την καρδιά μου με το μίσος μου για αυτόν που σάρπαξε, μη λέω το όνομά του, πλάι που σ' έχει. Του δία θα δεχθώ τη συμφωνία με κρύα καρδιά. Την ίδια τη δική καρδιά, κυρί, που δεν βαστά να σε κρατήσει. Ότι κρίμα μεγάλο φαίνεται στα μάτια των Θεών, μικρών και μεγάλων. Γιατί αυτός που έχει κάνει τον κακό από όλο το χειρότερο, και άθελά μου σάρπαξε, αθώα και
Κανέμενοι όσοι είχα, όλο το δίκαιο δικό του το έχει στο πλάγμα μου. Όπως ανήμωνο, δικαίωμα της γυναίκας δεν υπάρχει. Του άντρα πάντα είναι. Δίες ορίζει. Εσχάνομαι. Μισή ζωή μαζί σου ας είναι. Τους 6 μήνες θα βαστώ χειμώνα, πένθος. Και 6 μήνες καλοκαίρι θα σε χαίρομαι. Καθώς τότε, τότε δικό μου μόνο θα είναι το παιδί μου. Στο ποίημα «Γραφή της γης» έχουμε έναν ιδιότυπο διάλογο του ποιητή με τον εαυτό του ίσως ή με όλους εμάς που γινόμαστε κοινωνοί της ποίησής του. Υπάρχει έντονη αυτοσαρκαστική διάθεση μέσα από έξυπνες φράσεις που αναδεικνύουν το στοχαστικό βλέμμα του ποιητή. Ο στοχασμός εξάλλου είναι το μεγάλο προσόν των ποιητών που με τη χρήση του συνειρμού ανασύρουν τα πιο κρυφά μηνύματα. Εμάς περίμενε η Αγία Μύρινη με μια τελεία και παύλα αδέσποτη. Στο ποίημα «Μέγα δικαίωμα» βλέπουμε απλωμένες τις μικρές χαρές της ζωής, αυτές που οι περισσότεροι τις προσπερνούμε. Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό της ποίησης να εντοπίζει εκείνη την κρυφή ομορφιά στη γωνιά της ζωής και να την αναδεικνύει. Με τη χρήση δεύτερου προσώπου γινόμαστε οι αποδέκτες της προτροπής του ποιητή να δούμε αλλιώς τα πράγματα, να δώσουμε αξία στα μικρά και πολύτιμα. Μέγα δικαίωμα. Έχεις κάθε δικαίωμα να δεις το φως της μέρας, να σου πούν καλημέρα, να χαρείς μια παπαρούνα, ένα γιασινί, μια φέτα καρπούζι, το χωράφι να γεμίσει καρπό και να ακούσει τον άνεμο να το χαϊδεύει, να σ' αγκαλιάζει η θάλασσα, να σου μιλάει η αγάπη, να διαβάζεις ένα ποίημα για το ανθρώπινο γένος, να χαίρεσαι το κλάμα του νεογέννητο, να σου χορεύει ένα μικρό παιδί, να κοιμάσαι ελαφρά, να κλαις τον αγαπημένο περιμένοντας τη δική σου σειρά στη μεγάλη τάξη του κόσμου, στο ταξίδι για τα αστέρια. Να ζεις. Αυτό έχεις δικαίωμα. Κανένα άλλο. Κανένα δικαίωμα δεν έχεις. Σε κανένα ανάχωμα της ζωής. Σε κανένα χαράκωμα πίστης. Σε χρώματα και υφάσματα του νου. Τι όμορφη που είναι η ζωή. Αυτό έχεις δικαίωμα να λες. Έλα. Έστω τώρα, έστω και με δικά σου λόγια. Ο ποιητής στρέφει το βλέμμα του λίγο πριν το τέλος. Τι μένει άραγε ως τελευταία ανάμνηση, ποιο είναι το πιο δυνατό συνέστημα που και την ίστατη στιγμή παλεύει να χαρίσει λίγη ευτυχία. Ο ελεύθερος στίχος εδώ συμπορεύεται με βαθύ νόημα. Πάλι τα πολλά ουσιαστικά βαδίζουν στο μονοπάτι της σκέψης. Διεισδυτική ματιά και απόλυτη έμπνευση χαρακτηρίζουν το ποίημα «Όνειρα γλυκά». Ένα ποίημα που μας βάζει να δούμε αλλιώς τη ζωή και κυρίως να αναλογιστούμε εκείνο το ένα και μοναδικό τέλος της. Η πληρότητα της αγάπης, απείρως βαθύτερη ανάμνηση κάθε άλλης. Κάθε πληρότητα του βίου. Θα μας πει ο ποιητής, τονίζοντας πως η τελευταία αίσθηση της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η ακοή. Η τελευταία θεία κοινωνία λαμβάνεται θαρρό από την ακοή. Στο ποίημα «Αφοπλισμός» διαβάζουμε τη συνειδητοποίηση πως ο πόλεμος δεν γίνεται να μας στέφει πάντα νικητές. Ο πόλεμος που γίνεται μέσα μας είναι ο πιο άγριος. Ίσως είναι καλύτερα να δεχτούμε τον αφοπλισμό μας και να συμβιβαστούμε με τις μικρές ομορφιές της ζωής, που μόνο μια φορά μπορούμε να τις χαρούμε, ως αντίποδα της φθοράς. Η ζωή είναι το μέγιστο δώρο. Αφοπλισμός. Αφήνω κάτω ένα-ένα τα όπλα μου. Πετάω τα διακριτικά μου όπου να είναι. Δεν μου έκανε καθόλου καλό που διάβασα άλλους ποιητές. Για μέρες δίπλα τους, μαζί τους, με το θάνατο απέναντι, σ' όλες τις μορφές του. Αυτή η μάχη ήταν η κρίσιμη.
Αυτή ήταν που με οδήγησε στην άρνηση, στην ήττα. Έτσι πια δεν θα μάχομαι, αφού το μάτιο της ποίησης είδα πως είναι μια σπατάλη χρόνου, πολύτιμου χρόνου, καμένου. Μόνο να ζεις αξίζει, απαρατήρητος. Η δόξα μνήματα γεμίζει και αδειάζει αγκαλιές. Ξημέρωμα, μεσημεράκι, απόγευμα και βράδυ, ένα ουζάκι επιθύμησα. Τα αγαθά της άγνοιας. Μόνο που ακόμη και το λίγο, αυτό το λίγο της μικρής χαράς, δε σου ανήκει αν δεν νικήσεις, αν δεν κερδίσεις ένα πόλεμο, αυτόν τον άγριο πόλεμο μέσα σου πρώτα. Έτοιμος για όλα μετά. Ειρήνη λέγεται μόνο το τέλος. Ένοπλος θα πορεύεσαι ως τότε και εχθρός σου θα είναι η φθορά. Σύμμαχος άπιστος, διπρόσωπος ο χρόνος. Ένα μουζάκι θα το πιούμε, στο αγώνα την ανάπαυλα. Μα πιο πολλά μην περιμένεις πριν το θάνατο. Σύμφωνοι στρατιώτη. Πώς περιγράφεις ένα όνειρο που μόλις είδες. Πώς βλέπεις το αληθινό με το παράλογο. Τι λέξεις χρησιμοποιείς για να περιγράψεις το άπιαστο. Το ποίημα «Το παζάρι» θυμίζει τους υπεριαλιστές ποιητές που κατέγραφαν τα όνειρα σαν τη μοναδική αλήθεια του υποσυνείδητου. Η περιγραφή εδώ μοιάζει με ταινία φαντασίας. Μάτια με πάλασαν το φως σε πάθος λέμαργα. Μάγοι αντάλλασαν του δαίμονα τα σύνεργα. Ήταν ο φόβος της φωτιάς που πλησιάζει, φόβος θανάτου τρομερός, παθής ασύλληπτος. Τόσο που πάγωναν τα γέλια τα χυμένα, η στάχα πλήρους και αμοιβαίας συγκατάλασης. Το ποίημα «Η Νιώτη» δίνει τις πιο μεστές συμβουλές και ευχές. Η προσφορά είναι νιώτη, το δώσιμο, η αίσθηση πως μπορείς ακόμη να προσφέρεις σε όσους αγαπάς. Η ελπίδα να μην χρειαστεί ποτέ να σε υπηρετούν λόγω αδυναμίας. Να μείνεις όρθιος ως το τέλος και δοτικός. Να υπηρετείς. Αυτή είναι η νιώτη. Να υπηρετήσαι. Είναι γεράματα. Παθητική φωνή να μη σου τύχει. Ούτε ακόμη κι αν έρθει η ώρα της. Προσπάθησε με τρόπο η παθητική να γίνει μέση. Θα δεις πως έτσι αξίζει. Να προσφέρεις, έχεις, δεν έχεις. Κι αν τίποτα δεν έχεις για να δώσεις, ολόκληρος να μάθεις να προσφέρεσαι. Στη δουλειά, στα παιδιά, στο δίκαιο, στην αγάπη, στη χαρά. Να φροντίζεις να κοιμάσαι κατάκοπος. Να ξυπνάς και να λες, έχω τόσα ακόμη να δώσω. Χρωστώ αυτά που θα χαρώ. Κι αν πρώτος πεις και ευχαριστώ, δεν θα σου λείψει τίποτα αρχοντά. Υπάρχουν ποίηματα που δέχονται μελοποίηση, όπως το μαχαίρι, γεμάτο με υπαρξιακές αναζητήσεις, με τη συνείδηση της ματαιότητας να κυριαρχεί. Πέτρες θα ήσαν τα παιδιά τους και τα άρβαναν να κοιμηθούνε. Και είναι ανάλαφρη η καρδιά τους που πια δεν λένε, δεν μιλούνε. Στο ποίημα «Θεοκτονία» βλέπουμε την επίδραση του δημοτικού τραγουδιού. Ο ποιητής είναι η άκρη μιας αλυσίδας εξέλιξης του ποιητικού λόγου. Είναι αναπόδραστες οι επιρροές. Η έμπνευση επίσης από τη μυθολογία δείχνει την ίδια πορεία. Ως γιατρός, ο Δημήτρης είναι λογικό να εμπνέεται κάποιες φορές από τους χώρους της δυναμικής ιατρικής. Το ποίημα «Τμήμα επιγόντων» είναι ένα τέτοιο δείγμα, όπου η ματιά του ποιητή εστιάζει στο πρόβλημα του διαθέσιμου χρόνου. Η θεματολογία της συλλογής είναι πολύ μεγάλη. Εξάλλου, είναι πολλά και τα ποίηματα στο βιβλίο. Θα κλείσουμε με την επαγγελία του ποίηματος «Όπως λέμε τίποτα». Αγαπούσα πάντα αυτό που είχα, το λίγο. Ίσως όσο πιο πολύ
τόσο πιο πολύ μέχρι να αποφασίσει το λίγο αν θα γίνει τίποτα. Αλλά και αυτό το τίποτα ακόμα, αγαπημένο να είναι θα ήθελα. Σε αυτόν τον κόσμο, τίποτα άλλο δεν έχεις από ένα δικό σου λίγο, που είναι πολύ, μα πάρα πολύ, μπροστά στο τίποτα. Να το προσέχεις. Εγώ στο λέω, που είμαι ένα τίποτα. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα της ποίησης του Δημήτρη Κουντουρά, όπως αποτυπώνεται στο εξαιρετικό του βιβλίο «Προσωπική επιστολή» από τις εκδόσεις «Περισπομένη». Εγώ τον καλωσορίζω στον όμορφο αυτό κόσμο της ποίησης. Τον ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε να μιληθώ στον εσωτερικό του κόσμο. Ευχαριστώ τον εξαιρετικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Βασίλη Ντούλια, που απέδωσε τόσο ατμοσφαιρικά τα ποίηματα του Δημήτρη. Όλους τους συντελεστές της παρουσίασης και τους φορείς που στήριξαν αυτή την παρουσίαση και όλους εσάς που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους. Ήταν μια ιδιαίτερως αναλυτική πραγματεία στην ουσία. Μια ανάπτυξη του ποιητικού λόγου, μια ανάπτυξη της προσωπικής επιστολής και μια εξαιρετική απαγγελία. Σας ευχαριστούμε, Βασίλη. Βεβαίως τώρα νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα ο λόγος να δοθεί στο δημιουργό. Κύριε Κουντουρά. Ασχολούμαι με τον λόγο φυσικά, αλλά μάλλον δύσκολα βρίσκω. Τους συνεργάτες που κάναν τα πάντα, δηλαδή τόσο πολλά και τόσο πλήρως φροντίσανε για αυτή την εκδήλωση που στην αρχή σκέφτηκα και να μην πάω, μια χαρά θα τα πούνε, θα γίνουν όλα πάρα πολύ ωραία, θα καθίσω να την παρακολουθήσω και θα περάσω και καλά. Είναι εκπληκτικό το τι σημαίνει, αγαπημένοι μου φίλοι, το μαζί. Αυτό που έζησα εγώ το μαζί με ανθρώπους που τους ήξερα βέβαια κάποιους από αυτούς πολλά χρόνια, αλλά ανθρώπους σαν την Κατερίνα που τη γνώρισα πριν από λίγες μέρες. Με το πνεύμα αυτό της ύμνιας, με το πνεύμα αυτό της τη θεϊκή συναλλαγή στο καλό. Αυτό νομίζω είναι και ένας σπουδαίος λόγος που ξεκίνησα μετά από 44 χρόνια να γράψω και να πω κάτι και θα ήθελα πολύ γρήγορα, γιατί πολλά λόγια λένε είναι φτώχεια, αλλά μερικά πρέπει να υποθούνε. Γιατί γράφεις και γιατί κάνεις και 44 χρόνια να μιλήσεις? Γράφεις ως αποτυχημένος ζωγράφος. Αν μπορούσα, Άρη μου, να ζωγραφίσω, θα γινόμουν ζωγράφος, αλλά δεν τα κατάφερνα καλά. Ήθελα, αλλά δεν μπορούσα. Οπότε άρχισα να ζωγραφίζω με λόγια και άρχισα να καταλαβαίνω ότι πολλές φορές μέσα από τις κουβέντες και του Μιχάλη και του Βαγγέλη βγαίνει αυτό, ότι μπορεί να ζωγραφίσεις με τα λόγια το βίωμα. Είμαι μπροστά σε μια ωραία εικόνα, είμαι μπροστά σε ένα γεγονός, είμαι μπροστά σε κάτι που συμβαίνει. Μόνο η ποίηση μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να πεις και το πώς νιώθεις, να πεις και τι βλέπεις, να προβλέψεις, να πας το χρόνο πίσω μπροστά. Είναι επομένως μια δραστηριότητα η οποία σε βοηθάει να ξεπεράσεις την πραγματικότητα και να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Και εκμεταλλεύομαι αυτό που είπε εξαιρετικά ο Βαγγέλης, ότι στην πράξη η ποίηση είναι η τέχνη της αναβολής των αδιεξόδων. Πάντα θέλουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Πώς λέμε, ξανασκέψου το λίγο, δες το κι αύριο, δες το με άλλο τρόπο, δες το με μια άλλη ματιά. Σου δίνει εργαλεία για να μπορέσεις να ξαναδουλέψεις μια πραγματικότητα που πολύ καλά ξέρουμε όλοι ότι έχει εξαιρετικά πολλές εκδοχές και η τύχη είναι πάντα ένα πολύ χρήσιμο καύσιμο. Και γιατί διαβάζεις ποίηση, γιατί να χάσεις το χρόνο σου τώρα να διαβάζεις και να προσπαθείς να καταλάβεις πράγματα που μπορεί ακόμη και αυτός που τα γράφει μερικές φορές να μην έχει την απόλυτη συνείδηση του πώς ρέουνε? Πρέπει να το κάνεις για να μην είσαι μόνος σου. Αυτός που διαβάζει ποίηση δεν είναι ποτέ μόνος του. Έχει απέναντί του ένα πρόσωπο που τουλάχιστον ήθελε πάρα πολύ να είναι κοντά του
Και γι' αυτό έκατσε και του γράψε. Και γι' αυτό και έκατσε και του γράψε μία προσωπική επιστολή. Και γιατί λείπει η ποίηση στην εποχή μας. Πολύ πιο εύκολα θα δεχόμασταν μία πρόσκληση για ένα rave party, δεν ξέρω αν γίνονται ακόμη αυτά, ή για ένα, να πάμε και σε ένα πανηγύρι για, με κλαρίνα, γιατί όχι. Αλλά στην πραγματικότητα η πρόσκληση, και είναι πάντα ένας φόβος, ένα ρίσκο που έχουμε γράφοντας και περιμένοντας να έρθουν οι άνθρωποι να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι γιατί είναι σχετικά δύσκολη και ζούμε την εποχή της ευκολίας. Για ένα εκατομμύριο λόγους, όλοι θα έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό και δεν θα εμβαθύνω. Οπωσδήποτε όμως η ποίηση δεν είναι χόμπι. Δεν είναι χόμπι γιατί καταντάει πολλές φορές επικίνδυνη. Καταντάει να πάθεις αυτό που επίσης είπε ο Μιχάλης, να ομφαλοσκοπήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην είσαι ειλικρινής και να παρασυρθείς από τον ίδιο το ρυθμό της σκέψης σου και να κάνεις τρομερά λάθη σε απλά γεγονότα ή στο πλαίσιο των σχέσεών σου. Φανατίζεσαι με άλλα λόγια με το λάθος σου. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Το να μην είσαι ειλικρινής και να απομιμήσαι, οπότε χάνεις τον εαυτό σου και το καταλαβαίνεις πάρα πολύ αργά, μπορεί να έχουν περάσει χρόνια όταν πλέον καταλάβεις πόσο μακριά βρέθηκες από μια πιο απλή και πιο όμορφη πραγματικότητα, την οποία βεβαίως έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να υπερασπιστώ γράφοντας. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείς χωρίς λόγο, άμα δεν έχεις τίποτα να πεις, αλλά μικρό το κακό θα μου πείτε. Και γι' αυτό θα ήθελα να εξηγήσω ότι προσπάθησα πάρα πολύ να αποφύγω όλους αυτούς τους κινδύνους καθυστερώντας, προσπαθώντας να οριμάσω, προσπαθώντας να καταλάβω αν είχα πραγματικά κάτι να πω και αν υπήρχαν κάποιοι που θα χαίρονταν πάρα πολύ που το ακούνε. Και όπως είπε και ο Μιχάλης, έχω αυτό το, δεν θα το πω κουσούρι, θα το πω ιδιαιτερότητα του γιατρού πλέον μετά από 30 χρόνια ιατρική, να θέλω να έχει ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και η θεραπεία δεν είναι απαραίτητο να σε βγάζει από την νόσο. Θεραπεία είναι ακόμη και η συνθήκη του να κάνεις κάποιον να νιώθει όμορφα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω τώρα, μετά την πρώτη μου κουβέντα, δείχνοντάς σας πόσο πολύ στα αλήθεια ευγνωμονώ τον τόπο μου για αυτό που είμαι και για το πώς οικοδομήθηκα στο ψυχικό μου εργαλείο. Θα σας διαβάσω εγώ ένα ποίημα, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά μου δόθηκε η ιδέα το απόγευμα που μίλαγα με το Βασίλη. Θα σας δείξω πώς ζούνε όλα μέσα μας από την ώρα που γεννηθήκαμε. Όλοι ξέρετε, εφόσον είμαστε στην καρδίτσα, το τραγούδι που λέει «Στα ξένα γιώκα να μην πας και από το χωριό μου φύγεις». Ήταν ένα τραγούδι που ως πιτσιρίκος το άκουγα στο οικογενειακό μου περιβάλλον, με διάφορες ευκαιρίες, δεν είχα δώσει πάρα πολύ σημασία, μέχρι που αναγκάστηκα, ευρισκόμενος πάρα πολλά χρόνια μακριά, να γράψω το ποιηματάκι που θα σας διαβάσω τώρα αμέσως και έχει τίτλο «Ξενιτιά». Ξενιτιά το λένε, μα εγώ ούτε το όνομά της δεν λέω. Γιατί δεν μπορώ. Γιατί εμένα δεν με τρώει σαράκι για το που βρίσκομαι. Σαράκι έχω για το εκεί από όπου λείπω. Από τον περαστικό καιρό της αυλής μου. Από τα δέντρα στα σχολιά που αλλάζουν φιλοσχές. Χωρίς να ακούω τα φύλλα που μιλούν, που πετούν και πέφτουν. Πονάω σου λέω που δεν με βλέπουν τα μάτια που θα φύγουν. Που δεν μιλώ σε ήσυχες ψυχές παραδομένες. Που δεν γελώ με τα πνευμόνια της ψυχής μου, της πατρίδας μου. Τα παιδικά μου όνειρα μου λείπουν, καθώς και όλα τους τα ονόματα. Μα πιο πολύ τα υποκοριστικά, τα χαϊδέματα, οι αγκαλιές, τις λάσπεις του παιχνιδιού των αρωμάτων και των σωμάτων. Πόσο μετάνιωσα που πίστεψα αυτόν τον ψεύτη, τον νυχτωρινό, το μαγιάτικο ουρανό του κάμπου μου. Σαν θόλος εκκλησιάς, σαν πλατητέρα του κόσμου που όμως δεν με χώρεσε, που δεν με χόρτασε. Αν δεν είναι νοσταλγία αυτό, η αγάπη ή ακόμα αξόδευτη είναι. Αυτή περίσσεψε και απόψε. Θα σας ευχαριστήσω.
Δεν θέλω να πάρω άλλο από το χρόνο σας. Είναι Σάββατο βράδυ και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα βγαίνοντας από εδώ. Θα πάω κι εγώ μετά. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μείνετε. Υπάρχει λίγο κρασάκι για να μιλήσουμε ή να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα. Και θα ξαναευχαριστήσω τους ανθρώπους που πολλά χρόνια τώρα βασανίστηκαν ακούγοντας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, διαβάζοντας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας την παραγωγή. Είναι ο Γιάννης ο Τασιόπουλος, ο φιλόλογος, ο παιδικός μου φίλος που μου έκανε την έκπληξη να είναι εδώ σήμερα. Ο Μιχάλης ο Νταλαμπύρας, ο οποίος έχει υποστεί τα πάνδυνα, αλλά ήταν και αυτός πολύ αυστηρός αρκετές φορές, όπως έπρεπε. Ο Βαγγέλης, ο οποίος αγκάλιασε ιδανικά όλη αυτή την προσπάθεια και μέσα σε λίγες μέρες ξαναγίναμε αυτό το μαζί των πιο νεανικών μας χρόνων. Θα ξαναευχαριστήσω την Κατερίνα, έχει εκρηκτικές δυνατότητες, μόνο αυτό θα πω, και μια τελείωτη ευαισθησία και ξέρει να καλύπτει οποιοδήποτε κενό και ξέρει να δημιουργεί κλίμα. Ευχαριστώ τον Τέλη για τα πολύ ωραία του λόγια και τους διακεκριμένους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας που εκφράστηκαν τόσο πολύ όμορφα για μένα και φυσικά τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο τον Κώστα. Θα μπορούμε, υπάρχει το mail μου, υπάρχει τηλέφωνο, αν χρειαστείτε κάποια κλειδιά για να ξεκλειδώσετε τα μυστικά κάποιων ποιημάτων, το καλύτερο ξεκλείδωμα είναι αυτό που έκανε ο Βασίλης. Δηλαδή να σας το διαβάσει κάποιος. Αντικλείδια. Κάποια αντικλείδια για να ανοίξετε τα νοήματα. Θα είμαι στη διάθεσή σας και θα χαρώ πάρα πολύ αν προλάβουμε να σας δούμε στην επόμενη έκδοση που μάλλον θα είναι, πιστεύω, μέχρι του Πάσχα. Πιο γρήγορα, λέει ο Βαγγέλης. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.